Τι δεν καταλαβαίνεις, προς διδάσκοντες, γονείς και μαθητές. Αναλογιστείτε πόσες φορές επαναλάβατε ή αναγκαστήκατε βάσει εσωτερικής αναγκαιότητας να επαναλάβετε ένα συντακτικό φαινόμενο, έναν όρο, μια λειτουργία, έναν μαθηματικό τύπο, ένα ιστορικό γεγονός ή έστω μια χημική ένωση. Βεβαίως, μη θεωρείτε πως είναι απαραίτητο να καταλάβει ο εκάστοτε μαθητής μόνο λόγω του ότι απλά αναφέρατε τις ίδιες λέξεις για μία ή περισσότερες φορές. Αυτό δεν αποτελεί εξήγηση. Το ότι ξαναλέω κάτι δεν σημαίνει πως το διασαφηνίζω κιόλας. Σας επιβεβαιώνω πως σίγουρα η επανάληψη είναι μήτρη πάσης μαθήσεως, αλλά προσυπογράφω και το εξής. Από πότε η μάθηση εξισούται με την κατανόηση και την εμπέδωση. Μαθαίνω κάτι δεν σημαίνει ταυτόχρονα πως το κατανοώ. Η διδασκαλία και η εκμάθηση δεν ανταποκρίνονται στον ίδιο βαθμό στο ποσοστό των μαθητών, ιδίως όταν πρόκειται για διαφορετικής νοημοσύνης, καταγωγής, εθνικότητας, ηλικίας και διαφορετικού φύλου μαθητευομένους. Σαφώς εξαρτάται από το εύρος το οποίο υφίσταται αλλά και από το δείγμα που έχει ο κάθε εκπαιδευτικός ή γονέας. Οι απαρχαιωμένες διδακτικές μέθοδοι υπάρχουν δυστυχώς μέχρι σήμερα και οδηγούν όλο και περισσότερο σε μια εμπειρική μετάδοση γνώσεων. Θα μπορούσαμε ανταυτού να επεξηγήσουμε το οτιδήποτε παιχνιωδώς είτε μέσω παραδειγμάτων. Εφόσον προβούμε σε τέτοιες μεθόδους, εξασφαλίζουμε αυτόματα έναν ορθότερο τρόπο σκέψης, τόσο για εμάς όσο και για τους ίδιους τους μαθητές. Εν τη αυτή περίπτωση, οφείλουμε να σκεφτούμε ακολούθως. Αρχικά, προσπαθήστε να μπείτε όσο το δυνατόν περισσότερο στη θέση του διδασκομένου. Με αυτόν τον τρόπο θα προσεγγίσετε κάπως καλύτερα τη σκέψη του. Έπειτα αναρωτηθείτε, μήπως ευθύνομαι εγώ και όχι εκείνος που δεν αντιλαμβάνεται αυτό που λέω, με το ύφος και τον τρόπο που το λέω. Το απαράδεκτο στην όλη υπόθεση θα ήταν να τιμωρήσουμε το μαθητή διότι δεν κατάλαβε κάτι το οποίο εμείς οι ίδιοι δεν του δώσαμε να καταλάβει. Βεβαιωθείτε πως είστε σε θέση αλλά και σε ανάλογη ψυχολογική κατάσταση να αποσαφηνίσετε και να επεξηγήσετε οτιδήποτε θέλετε, επειδή όντως και ο ψυχισμός παίζει καθοριστικό και αποφασιστικό ρόλο σε οποιαδήποτε περίπτωση. Το να φωνάζει κανείς δεν οδηγεί στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Έτσι θα μπορείτε να κατορθώσετε καλύτερη επικοινωνία και οι προσπάθειές σας θα ευοδοθούν. Εν τέλει, μην ξεχνάτε πως όσο ζούμε θα είμαστε ούτως ή άλλως μαθητές.